Προσευχίζουμε ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάθισε εμέν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολαθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Ναι. Oh.
Θεοσοφία, η δωρνή πτήρη βάλει, όδας από πλήνη δε δούλων δεσπότης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μαθητές υποδεικνύ, ταπεινός αιώς ο Δεσπότης τύπων, ον εφέλεστε και τη των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα. Κύριε ελέησον. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Περ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων οδηπορούντων νοσούντων
καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευλογηθήνε και αγιαστήνε τον νηπτήρα τούτον, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του γενέστε αυτόν εις έκπλησιν του ρήπου των δεσμάτων ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ψυχώνημον και σύ την δόξα να αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ο απρόσιτος τη θεότητη και ο εν τη του δούλου μορφή υπηρέτου σχήμα αναλαβών και εις υποτύπωσιν ταπεινώσεως σωτηρίου τους των μαθητών σου πόδας αχράντης χερσίν απον ύψας και λεντίο εκμάξας έπιδε καιν είναι θυμάς τους αναξίους δούλου σου της τιάφτης σου συγκαταβάσεως μηνουμένους το υπερένδοξον και αξίωσον τους θησαρκώς μολυσμούς απονύψαστε ημάς και το της ψυχής ρηπόδες δια της του ύδατος τούτου προσψάψεως χάρισε ημίν την του Παναγίου σου Πνεύματος αόρατον επιφύτησιν. Ασφάλισε ημών τας ψυχάς και τα σώματα από του τηρούντος πτέρναν δολερού όφεως ή να καθαροί γενόμενοι λατρεύσομεν ευπροσδέκτωση επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού διαβαίνοντες. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομε. Συ Κύριε. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριο Θεός ημών, ο υποδείξας ημίν πέτρα τα μέτρα ταπεινώσεως εν τη οικία και πανυψίστος σου συγκαταβάσει. Και τον έσχατον την προθέση πρώτον αναγορεύσας, χαρίτωσον ημάς, εν την προσαλλήλους διακονία, ύψωσον ημάς θεία ταπεινώση,
διατήρησον αρυπότους, νυπτωμένους αΐ δάκρυση και καθερουμένους το φωτισμό της καθαρτικής σου χάριτος, ή να ειλικρινώσει πάντοτε προσπίπτοντες εύρωμεν έλεος και υπτυρμών εν το φοβερό σου βήματι, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Κύριε, δόξα Σύ. Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού και ήρξα το αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσετε της αρχιερεύση και της γραμματεύση και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση και εμπέξου συν αυτό και μαστιγώσου συν αυτόν και εμπτήσου συν αυτό και αποκτενού συν αυτόν και τη τρίτη ημέρα αναστήσετε. Υπενούν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος τις συμμαθητές. Άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν μεταυτού. Και προσπορεύονται αυτό Ιάκωβος και Ιωάννης οι Ζεβεδαίου λέγοντες. Διδάσκαλε, θέλουμε ίνα, ο εανετήσομεν ποιήσεις ημίν. Ο δε είπεν αυτοίς. Τι θέλετε ποιήσε με ημίν. Ή δε είπον αυτό. Δώσ' ημίν. Ίνα, εις εκ δεξιών σου και εις εκ ξεβονίμων σου, καθίσομεν εν τη δόξη σου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς. Ουκ είδατε τι ετήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον, ο εγώ πίνω και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε. Ή δε είπον αυτό. Δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς. Το μεν ποτήριον ο εγώ πίνω πίεστε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεστε. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου και εξ ευωνίμων μου ουκέ στην εμών δούνε αλείς ητήμαστε. Και ακούσαντες οι 10 ήρξαν το αγανακτήν περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτοίς. Είδατε ότι οι δοκούντες άρχοι των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι αυτόν κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχο το δέστε εν ημίν, αλλώς εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, εστε ημών διάκονος.
και ως εάν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος, και γάρ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε, και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Και πας ως αθήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει. Λέγει αυτό ο Πέτρος. Κύριε, ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και οικολουθήσαμε ένση, τι άρα έστε ημίν? Ο δε Ιησούς είπεν αυτοί. Αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντες μη εν την παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλές ειν, ή δε μη είπον ανημήν, πορεύομαι ετοιμάσε τόπον ημίν. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν. Είναι όπου είμαι εγώ και ημείς είτε, και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε. Λέγει αυτό ο Θωμάς. Κύριε, ούκ είδαμεν πού υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε. Λέγει αυτό Ιησούς. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού, ή εγνώκητέ μη και τον Πατέρα μου εγνώκητε αν, και απάρτη γινώσκεται αυτόν και εωράκατε αυτόν. Λέγει αυτό Φίλιππος. Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Το σου των χρόνων με θυμών ημί και ουκ εγνωκάς με Φίλιππε, ο εωρακός εμέ εώρακε και τον Πατέρα. Και πώς λέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα? Ου πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί αυτήν? Άγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν. Λέγει αυτό Ματθαίος. Ραβί, νίνε ζήτουν σε λιθάσε οι Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί? Λέγει αυτό ο Ιησούς. Ουχή 12 ώρα εισή της ημέρας, εάν της περιπατεί εν τη ημέρα ου προσκόπτει, ότι το φως του κόσμου τούτου βλέπει, εάν δε της περιπατεί εν τη νυχτή προσκόπτει, ότι το φως ουκ έστεινεν αυτό, μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με. Λέγει αυτό Βαρθολομαίος. Κύριε, νυν είδαμεν ότι είδας πάντα, εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό. Άρτι πιστεύετε, ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθε, ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και με μόνον αφείτε. Και ούκ είμαι μόνος, ότι ο Πατήρ μου μετεμού εστί. Λέγει αυτό Θαδέος. Κύριε, ή δεν είναι παρησία λαλής και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις? Ο δε Ιησούς είπεν αυτό. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με,
Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ αυτόν. Λέγει αυτό Σίμων ο Κανανίτης. Κύριε, τι γέγονεν ότι μην μέλης εμφανίζει σε αυτόν και ουχεί το κόσμο. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Εάν τις αγαπάμε τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν. Έτι μικρών χρόνων με θυμώνυμοι, ζητήσετε με και καθώς είπων της Ιουδαίης, ότι όπου εγώ υπάγω εμείς ου δίναστε ελθύν και ημίν λέγω άρτη, εντολήν και νυν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος. Κύριε, πού υπάγεις. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό. Όπου εγώ υπάγω ουδίναστε μην ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μη. Λέγει αυτό ο Πέτρος. Κύριε, δια τίση ουδή να με ακολουθήσει άρτη, την ψυχή μου υπερσού θύσω. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό. Την ψυχή σου υπερεμού θύσεις, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εν ταύτη την νυχτή ου μη αλέκτορ φωνήσει, έως που απαρνήσει μετρής. Ότι απέστειλα ημάς άτερ βαλαντίου και πείρας και υποδημάτων, μη την οσυστερήσατε. Λέγει αυτό Ιάκωβος ο του Αλφαίου. Κύριε ουδενός. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό. Αλλά νυν ο έχων βαλάντιον αράτο, ομοίως και πείραν και όμοι έχων πολυσάτο το ημάτιον αυτού, και αγοράσα το μάχεραν. Λέγει αυτό Ανδρέας. Κύριε, ιδού μάχερε ο δε δύο. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό. Ικανόμεστην, αμήν λέγω ημίν, ότι είσαι Ξημών παραδώσιμε. Και λυπούμεν εις φόδρα, ήρξαν το λέγειν αυτό, έκαστος αυτόν. Λέγει αυτό Ιουδάς. Μήτι εγώ η μη ραβή. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Σύπας. Έβλεπονουν εις αλλήλους οι μαθηταί, απορούμενοι περί τίνος λέγει τούτο. Ειν δε ανακείμενος εις των μαθητών αυτού, εν το κόλπο του Ιησού, ον ηγάπα ο Ιησούς. Νεύιουν αυτό Σίμων Πέτρος, πειθέστε της ανή περιού λέγει. Επίπεσον δε εκείνος επί το στήθος του Ιησού λέγει αυτό. Κύριε, τι σε στήνο παραδιδούσε. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό. Ο εμβάψας με τεμού εν το τριβλίο την χείρα, ούτως με παραδώσει. Ο μεν ιός του ανθρώπου υπάρχει καθώς γέγραπτε περί αυτού,
ουέδε του ανθρώπου εκείνου, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωται. Καλόν είναι αυτό, ιού και γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξασι, Κύριε, δόξασι. Το καιρό εκείνο είδος ο Ιησούς ότι πάντα δέδοκεν αυτό ο Πατήρης τας χείρας και ότι από Θεού εξήλθε και προς τον Θεό υπάγει εγείρεται εκ του δείπνου και τίθησι τα ημάτια αυτού. Το καιρό εκείνο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα δέδοκεν αυτό ο Πατήρ εις τας χείρας και ότι από Θεού εξήλθε και προς τον Θεό υπάγει εγείρεται εκ του δείπνου και τίθησι τα ημάτια αυτού και λαβών λέντιον διέζωσεν αυτόν ήταν βάλι ειδόν εις τον νηπτήρα ήταν βάλι ειδόν εις τον νηπτήρα ήταν βάλι ειδόν εις τον νηπτήρα και ήρξα το νύπτην του σπόδας των μαθητών και κμάσιν το λεντίο ο ειν διέζωσμεν τους πόδας των μαθητών και εκμάς
συν τον εντύπιο οίν διεζωμένο και ήρξα το νύπτην τους πόδας των μαθητών και εκμά τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό. Ο εγώ ποιός ουκίδα σάρτη, γνώση δε μετά ταύτα. Λέγει αυτό ο Πέτρος. Ου μην ύψεις τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό. Εάν μην ύψωσε, ουκ έχεις μέρος με τεμού. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος. Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Ο λελουμένος, ου χρίαν έχει ή τους πόδας νύψαστε, αλλά έστι καθαρός όλος, και εμείς καθαρίεστε αλουχοί πάντες. Ότε ουν ένυψε τους πόδας αυτών Oh.
Αναπεσόν πάλιν υπέν αυτής. Γινώσκεται τι πεπί καημήν, ημείς φωνείται με ο Κύριος και ο διδάσκαλος, καθώς και καλός λέγεται. Ημίγα, ούν εγώ ένιψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και ημείς οφείλεται αλλήλων νύπτην τους πόδας. Υπόδειγμα γάρ δέδοκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και ημίς ποιείται. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ουκέστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος μίζων του Πέμψαντος αυτών. Ή ταύτα είδατε, μακάριεστε εάν ποιείτε αυτά. Και υπέρ του καταξίωθήνε ημάς, της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσχομαι. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς συν τις μαθητές αυτού εις χωρίων λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει τις μαθητές αυτού. Καθίσατε αυτού έως σου απελθόν προσεύξομε εκεί. Και παραλαβών των Πέτρων και τους δύο Υιούς Ζεβεδαίου ήρξα το λυπήστε και αδειμονήν και λέγει αυτής. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε όδε και γρηγορείτε με τεμού. Και προερθών μικρών έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον. Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην
ούχος εγώ θέλω, αλλώσει. Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς καθεύδοντας και λέγει το Πέτρο. Ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορείτε με τεμού, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Πάλιν εκ δευτέρου απελθόν προσήφξατο λέγον. Πάτερ μου, ιου δύνατε τούτο το ποτήριον παρελθήν απε μου, εάν μη αυτό πείω, γεννηθεί το θέλημά σου. Και ελθόν ευρίσκει και πάλιν αυτούς καθεύδοντας, εις αγάρ αυτών οι οφθαλμοί βεβαρημένοι και αφείς αυτούς απελθόν πάλιν προσήφξατο εκ τρίτου των αυτών λόγων υπό. Πάτερ μου, ιου δύνατε τούτο το ποτήριον παρελθήν απε μου, εάν μη αυτό πείω, γεννηθεί το θέλημά σου. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει αυτής. Καθεύδετε το λοιπόν και αναπάβεστε, ιδού ίγκυκεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωται εις χείρας αμαρτωλών, εγείρεστε, άγομεν, ιδού ίγκυκεν ο παραδιδούς με. Χαίρε Ραβή. Thank you.
ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα. Κύριε ελέησον. Σε πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών το δούλο του Θεού, των συνελθόντων, εν τη ιερά ακολουθία ταύτη, μετά των οικείων και συγγενών αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κυρίων των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άκουσον ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακρά. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτο, επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο κατά το πολύ ελαιός σου κενώσασε αυτόν και μορφήν δούλου λαβών, ο κατά των καιρών του σωτηριώδους και ζωοποιού σου και εκουσίου πάθους, συνδειπνήσε καταξιώσας τις Αγίες σου μαθητές και Αποστόλεις, και μετά τούτο λεντίο περιζώσασε αυτόν, και νύψας τους πόδας των Αγίων σου μαθητών, υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης και αγάπης, της εις αλλήλους διδούς αυτής και υπών. Καθώς επίησα ημίν, ούτω και ημείς ποιείται εις αλλήλους, αυτός και νυν δέσποτα, εν μέσω των σων αναξίων δούλων, των τόσο υποδείγματι εξακολουθησάντων γενόμενος, απόσμιξον πάντα σπήλων και ρητίδα των ψυχών ημών, ή να απονυψάμενοι των κολληθέντα ημίν εκ των παραπτωμάτων κονιορτών, και το λεντίο της αγάπης εκμάξαντες δυνηθόμεν ευαρεστήνσι πάσας τας ημέρας της ζωής ημών και ευρύν χάριν ενωπιών σου. Ότι εσύ ο ευλογούν και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησο. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε δόξαση. Ο δι υπερβάλλουσαν αγαθότητα οδόν αρίστην την ταπείνωσιν υποδείξας, εν τον ύψε τους πόδας των μαθητών, και μέχρι σταυρού και ταφή συγκαταβάσιμην, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών,
τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Υπομονής και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ο υψηλότερος αναβαθμός της Ιερής Κατάνοιξης που εκφράζει όλο τον καιρό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ο λειτουργικός χρόνος και τρόπος τον οποίο και με τον οποίο διαδραματίζεται η παράταση και η συμμετοχή μας εν φόβο και τρόμο στο μυστήριο της σωτηρίας μας που είναι ο Χριστός. Μόνο μέσα στη λειτουργική κοινωνία και πράξη της Εκκλησίας η Ιερή Κατάνοιξη της Μεγάλης Εβδομάδος αποκτά τις πραγματικές και δυναμικές διαστάσεις της. Πάβει δηλαδή να είναι κάποιος ατομικός συναισθηματισμός ή κάποια ποιητική συγκίνηση και βιώνεται πνευματικός και σωτηριολογικός. Το λειτουργικό θαύμα της Μεγάλης Εβδομάδος συμπυκνώνει ενεργώς το νόημα της σωτηρίας μας, ενσαρκώνει την τελείωσή της στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού και γίνεται επίμονη κλίση της Εκκλησίας μας για το δικό μας θάνατο και τη δική μας Ανάσταση, που είναι οδός ασκήσεως και μεταμορφώσεως εν Χριστώ. Τα γεγονότα, όπως μας αποκαλύπτονται στο Θείο Δράμα, ανατρέπουν κάθε αυτονόητο ή ορθολογικό στον χώρο της θρησκευτικής και ηθικής αντιλήψεώς μας. Ανατρέπουν κάθε γνώση ή άποψη η οποία έχει σχηματιστεί με θεωρίες νομικιστικές ή ιδεολογικές που παρεμβάλλονται και διευρύνουν το χάσμα ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Ο Χριστός εισέρχεται στο μονοπάτι όχι μόνο της οδύνης Του αλλά και της φοβερής εκείνης μοναξιάς που τον περιβάλλει καθ' όλη την εβδομάδα των παθών. Αποκαλύπτεται ως νυμφίος, οραϊσμένος στο κάλος του μαρτυρίου και των πληγών του. Μας αναζητά για να μας σώσει εν το μέσο της νυχτός. Φτάνει στην καρδιά της νύχτας, στο σκοτάδι του άδη της καρδιάς και της ιστορίας μας. Μας φανερώνει μια αμαρτωλή γυναίκα που γίνεται οδηγός μετανοίας και που διδάσκει ότι η κόλαση δεν είναι για τους αμαρτωλούς αλλά για τους αμετανόητους, εκείνους που δεν έχουν καλοσύνη, που δεν γνωρίζουν την ομορφιά της συγγνώμης, που αγνοούν τον παράδεισο της αγάπης που είναι μετάθεση στην καρδιά του άλλου. Απόψε, με μια εκπληκτική κίνηση, λεντίο ζωνήμενος, εν τον ύπτην τους πόδας των μαθητών, μας μυσταγωγεί και μας παιδαγωγεί στο μυστήριο της ταπεινώσεως, που γίνεται ανυπόκριτο μάθημα προς τους μαθητάς και προς πάντας.
μεταμορφώνοντας την εξουσία σε διακονία. Έρχεται να ανατρέψει την παραφύση διαγωγή και πολιτεία του πρώτου και πεπτοκότος Αδάμ, που είναι η ίση και η καινοδοξία, η αφθάδεια και η αυτάρκεια, η επαναστατικότητα και η ανταρσία. Μια ζωή δηλαδή χωρίς Θεό, επειδή χωρίς Θεό τα μπορούμε όλα και μας επιτρέπονται όλα. Ο Χριστός με αυτή του την κίνηση μας ξαναδίνει μια σταθερή βάση για να ξανακοιτάξουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο. Ένα ήθος ελευθερίας. Αυτό είναι η ταπείνωση. Ελεύθερος είναι εκείνος που θεωρεί τον εαυτό του ως τον ελεηνότερο και εσχατότερο, που είναι ο κάτω από όλους και όλα και είναι υπεύθυνος για όλους και όλα. Είναι βέβαια ένας νόμος που ηχεί παράδοξα και παράξενα σε μας, που δεν γνωρίζουμε παρά μόνο τη ματαιότητα της αυτοκαυχήσεως και την ψευδέστηση της παντοδυναμίας μας. Ο Χριστός δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά να σώσει τον κόσμο. Αυτή η σωτηρία είναι μια θεανθρώπινη μυσταγωγία, μια λειτουργία ελευθερίας και αγάπης, μια πρωτοβουλία και συγκατάβαση του Θεού εν Χριστώ, που δεν έρχεται να βιάσει ή να επιβληθεί, αλλά να παρακαλέσει και να παρηγορήσει. Ο κόσμος πάντοτε και τώρα δεν έχει ανάγκη από τυράννους, αλλά από παράκλητους. Δεν ζητά αφέντες, αλλά διακόνους. Δεν διψά για ιδεολογίες, αλλά για νόημα, αλήθεια και ομορφιά, των οποίων καλούμαστε να γίνουμε όλοι απόστολοι, προφήτες και μάρτυρες. Η υποθήκη του Χριστού που σφραγίζεται με τη ζωή του είναι να μην κυριαρχούμε πάνω στους άλλους και να τους καταδυναστεύουμε, αλλά να τους διακονούμε και να δίνουμε το είναι μας για αυτούς. Η αγάπη του Χριστού, αντί να βιάσει, βιάζεται. Αντί να σταυρώσει, σταυρώνεται. Αντί να θανατώσει, θανατώνεται, συντρίβοντας έτσι όλους τους όρους της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Ας γονατίσουμε ταπεινά. Ας ενδυθούμε όλοι το λέντιον της αγάπης. Ας γονατίσουμε πλένοντας τα πόδια των αδελφών μας. Ας ακούσουμε τον πόνο και την οδύνη τους. Ας περιποιηθούμε τις πληγές τους. Ας βαδίσουμε την οδόν της μετανοίας. Και ας αξιωθούμε δια του Σταυρού της Αναστάσεως. Αμήν. Τελειώνοντας, θέλω να σας υποδεχθώ με κάθε τιμή. Να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που χαρίζατε όπως πάντα το πολυτιμότερο που έχετε, το πρόσωπο και την καρδιά σας, την προσευχή σας και την αγάπη σας, και γινόμαστε πάντα εκκλησία, λατρεύουσα κοινότητα, εκκλησία πορευωμένη προς το Σταυρό, το πάθος και την Ανάσταση. Τις ημέρες που ακολουθήν, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτού. Ο Θεός να ευλογεί τα πρόσωπά σας, να έχετε ειρήνη, ενότητα, ταπείνωση και αγάπη, να αγαπάτε την Εκκλησία του Χριστού, να διδάσκετε στα παιδιά μας, στην κατοίκον Εκκλησία την οικογένεια,
το μυστήριο της ευσέβειας, της παράδοσης και της ενότητάς μας εν Χριστώ. Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Να ευχαριστήσω τους πατέρες της ενορίας, τους πατέρες που ήρθαν και συμπροσευχήθηκαν μαζί μας, τους διακόνους, τους βηματάριδες στο Άγιο Βήμα, το χορό των Ιεροψαλτών και όλους όσους διακονούν με ταπείνωση και αγάπη την ενορία μας, τον Αγιάννη του καθεδρικού μας ναού εδώ, από την Ακρόπολη της Νεάπολης. Με ειρήνη και ασφάλεια να επιστρέψετε στα σπιτικά σας γεμάτοι από τη χάρη του Αγίου Θεού, του Ιησού Χριστού, που έγινε παράδειγμα ταπείνωσης και αγάπης. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Τελειώνοντας, να ευχαριστήσω το εκκλησιαστικό μας κανάλι, το 4Ε, που από τη Μητρόπολη μας, από τους Αμπελοκήπους, εικόνα, φως, ήχο, ιεραποστολικά στέλνει παντού, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης, όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μήνυμα ιεραποστολικό της Ορθοδοξίας, της πίστεώς μας και της πατρίδος μας.